είχε έρθει από την Τουρκία, διωγμένος από εκεί, πέρασε από εδώ, από το μοναστήρι, και τον είχαν στο Υπουργείο Παιδείας, όπως έχουμε εμείς. Και θρησκευμάτων τον είχαν, μεγάλο τέλεχος. Και επέτρεψε ο Θεός και πέρασε από εδώ. Και κάναμε έτσι μια διαλογική συζήτηση για την πίστη. Και μου έλεγε, ναι, είναι προφήτης βέβαια και ο Χριστός σας, αλλά ο δικός μας είναι ανώτερος, διότι είναι πιο καινούριος. Και μου φέρε το παράδειγμα της Mercedes. Λέει, άλλο είναι ο Fiat, ξέρω εγώ, άλλο είναι η Mercedes, έτσι. Πιο καινούριο μοντέλο, γιατί ο Μωάμεθ ήρθε μετά τον Χριστό, άρα πιο καινούριο. Εν πάση περιπτώσει, επιχείρημα, δυνατό επιχείρημα. Του λέω, τι χρονολογία έχουμε τώρα. Μου λέει 2022, ήταν πέρσι. Λέω, από πού μετράς? Με κοίτας με ανοιχτό το στόμα. Του λέω, από πού μετράς? 2022, ναι. Εσύ είσαι Μωαμεθανός, εγώ είμαι Χριστιανός, εσύ είσαι εκεί στην Τουρκία, εγώ είμαι στην Ελλάδα. Αλλά όπου και να ήμασταν, θα μετρούσαμε 2022. Από πού μετράς, του λέω. Με κοίταζε με ανοιχτό το στόμα. Δεν ήξερε τι να μου πει. Και να σε βοηθήσω, του λέω εγώ. Μετράς από Χριστό. Μετά Χριστό έχουμε 2022. Είναι έτσι, του λέω. Ναι, μου λέει. Και μου δείξε και το διαβατήριό του. Έγραφε 2022. Μετά Χριστού, του λέω. Για να μπορεί, λέω, ένας να χωρίσει τον κόσμο στα δύο, διότι υπάρχει μετά Χριστού και προ Χριστού. Έτσι δεν είναι? Άρα αυτός δεν είναι μόνο άνθρωπος, διότι πολλοί άνθρωποι σοβαροί βρεθήκαν εδώ στον κόσμο, ναι, Κέσαρες, αυτοκράτορες, δυνατοί, με στρατούς, με πλούσιοι αυτού. Δεν μπόρεσε κανένας να χωρίσει τον κόσμο στα δύο. Και χώρισε ένας μαραγκός. Αυτή ήταν η εργασία του Κύριου μας. Άρα δεν ήταν μόνο άνθρωπος, ήταν και Θεός. Μου λέει, μπορείς να μου το αποδείξεις? Ναι, μπορώ, λέω, να στο αποδείξω. Μου λέει, πώς θα μου το αποδείξεις, ότι ήταν και Θεός? Λέω, ο αρχηγός σου πού βρίσκεται? Μου λέει, στη Μέκα. Λέω, τα κόκαλά του πού είναι? Μου λέει, εκεί στη Μέκα, από κάτω. Ο δικός μου αρχηγός, λέω, δεν μπορείς να τον κρατήσει ο τάφος. Και δεν υπάρχει μέσα στον τάφο. Αναστήθηκε. Να η απόδειξη, λέω. Μπορεί ο άνθρωπος να αναστήθει από μόνος του, αν δεν είναι και Θεός? Και είναι ο μόνος αρχηγός πίστεως που δεν μπορείς να τον κρατήσει ο θάνατος, ο τάφος, είναι ο δικός μας αυτός. Ολονών οι αρχηγοί των θρησκειών είναι καθυλωμένοι μέσα στον τάφο τους. Μα λέγεται Βούδας, μα λέγεται Ζωροάστης, μα λέγεται Πάπας, μα λέγεται Μωάμετ, μα λέγεται ό,τι και να λέγεται. Είναι καθυλωμένοι μέχρι σήμερα εκεί. Τα κόκαλά τους είναι μέσα στον τάφο. Ο δικός μας δεν τον βρήκανε γιατί αναστήθηκε. Και έχουμε αποδείξεις και αποδείξεις. Δεν είναι ότι το λέμε έτσι εμείς οι χριστιανοί. Ακόμα από τις πρώτες μέρες που αναστήθηκε, παρουσιάστηκε σε ανθρώπους εκτός τους Αποστόλους και μέχρι και σε 500 ανθρώπους. Και μάλιστα παρουσιαζόταν επί 40 μέρες. Όχι μια φορά τον είδα σαν φάντασμα και 40 μέρες εκεί. Και έφαγε και μαζί τους για να τους αποδείξει ότι δεν είναι φάντασμα. Και τους είπε, ελάτε πιάστε με. Κοιτάξτε, έχω... Οστά, έχω κρέας, έχω ύλη. Δεν είμαι φάντασμα. Γιατί το φάντασμα δεν έχει ύλη. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ο μοναδικός αληθινός Θεός.